Μέσα από δεκάδες φωτογραφίες συσημασμένων κακοποιών που έχει στο αρχείο της Ασφάλεια της Πάτρας, εντοπίστηκε ο ένας από τους υπόπτους που κατηγορούνται για το βιασμό μιας 15χρονης στην περιοχή Ζαροκλέικα. Τη στιγμή της επίθεσης, η άτυχη κοπέλα περπατούσε σε έναν ερημικό δρόμο της περιοχής. Είχε βγει από το σπίτι μιας φίλης της και κατευθυνόταν προς ένα κοντινό κατάστημα τροφίμων. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του κοριτσιού, ξαφνικά αισθάνθηκε να την πλησιάζουν από πίσω δύο άνδρες. Οι δράστες της έκλεισαν το στόμα για να μην φωνάξει και την έστειλαν βία σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Την κακοποίησαν σεξουαλικά και λίγο αργότερα την εγκατέλειψαν σωματικό και ψυχικό ράκος. Η 15χρονη κατάφερε ωστόσο να βρει τη δύναμη και να ειδοποιήσει την αστυνομία. Όπως είπε στους αστυνομικούς, τον έναν από τους δύο δράστες τον είχε ξαναδεί να γίνεται στην περιοχή, τον περιέγραψε και τελικά κατάφερε να τον αναγνωρίσει από τη φωτογραφία. Λίγο αργότερα, ο 44χρονος συνελήφθη στο σπίτι του μετά από επιχείρηση της ασφάλειας παρουσία εισαγγελέα. Σε φάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό και αποπλάνηση ανηλίκου και αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή. Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν και τον δεύτερο ύποπτο, καθώς οι 15χρονοι δεν ήταν σε θέση να δώσει κάτι περισσότερο από μια ασαφή περιγραφή.